Άρη Ατρόμη του Ξάνθη Πανετολικού, Απόλλωνας Σμύρνης και Λαμίας για το πρωτάθλημα της Super League. Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα επιστρέφει σε ελεύθερη μετάδοση για τους Έλληνες φιλάθλους από τα κανάλια της ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση σε συνεργασία με τη Super League απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων των Παναθηναϊκού, Άρη, Ατρομήτου, Ξάνθης, Πανετολικού, Απόλλωνας Σμύρνης και Λαμίας. Έτσι, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ελεύθερα τις αγαπημένες τους ομάδες μέσα από 105 παιχνίδια που θα μεταδοθούν ζωντανά στη διάρκεια της σεζόν 2018-19. Οι εκπρόσωποι των 7 ΠΑΕ υπέγραψαν στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής τη συμφωνία παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ Βασίλη Κωστόπουλου. Η ΕΡΤ αποτελεί πλέον παράγοντα της προσπάθειας που κάνει η πολιτεία να εξηγιάνει το ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και σε αυτή την προσπάθεια της πολιτείας η ΕΡΤ έρχεται αρρωγός. Είναι μια μεγάλη υποχρέωση που έχουμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, αλλά θα πρέπει να γίνουν και κινήσεις άλλες από την πολιτεία για την αναβάθμιση της ΕΡΤ, για την αναβάθμιση του ρόλου της, έτσι που να είναι σε θέση πράγματι να παίξει αυτόν τον πολύ σπουδαίο ρόλο. Θα έχει όλος ο φιλαθλός κόσμος τη δυνατότητα να δει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Από ό,τι ενημερωθήκαμε και από τον πρόεδρο, θα μπορεί και η ομογένεια να βλέπει να βλέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μέσω της ΕΡΤ και ιδιαίτερα της δορυφορικής ΕΡΤ που θα εκπέμπει σε όλο τον κόσμο, να δείξουμε ότι θα παλέψουμε και θα ανεβάσουμε αυτό το αθλητικό προϊόν ώστε να είμαστε περήφανοι σε μερικά χρόνια για το θέαμα και για τους τίτλους που θα προσφέρουμε στην πατρίδα μας. Η σέντρα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της νέας περίοδου θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 25-26 Αυγούστου και η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει 4 αναμετρήσεις οι οποίες θα μεταδοθούν απευθείας από τα κανάλια της ΕΡΤ. Πρόκειται για τα παιχνίδια Ξάνθη Παναθηναϊκός, Πανετολικός Ατρόμητος, Λαμία Άρης και Απόλλων Σμύρνης ΑΕΛ. Την εκπληκτική του πορεία στο Ρότερ.